Παραμένει και φέτος ίδιος ο αριθμός των γαλάζιων σημαίων στις παραλίες της Χίου. Είχαμε πει ήδη από την πρώτη χρονιά της Δημοτικής Θητείας ότι επιδίωξή μας θα είναι να διατηρηθεί αυτός ο αριθμός παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου. Είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο οι υπηρεσίες με τον αριθμό των υπαλλήλων που υπάρχει. Να φανταστείτε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα το οποίο διαχειρίζεται τις γαλάζιες σημαίες, ένας μόλις υπάλληλος ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να διατηρείς κάθε χρόνο αυτόν τον αριθμό. Παρά τα αυτά, με πολύ μεγάλη προσπάθεια διατηρείται ο αριθμός κατέτος. Είχε γίνει προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή να τροποποιηθεί η ιδρυτική πράξη της κοινοφελής επιχείρησης του Δήμου, θα θυμάστε, και να τεθούν στις αρμοδιότητές της και νέες οι οποίες αφορούσαν την τουριστική ανάπτυξη, προκειμένου να μπορεί να έχει τη δυνατότητα με επιτυχία να διαχειρίζεται θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, όπως ενδεικτικά η διαχείριση του υδροθεραπευτηρίου ή και η προσβασιμότητα σε παραλίες, τα θέματα που αφορούν τις γαλάζιες σημαίες και διάφορα άλλα τέτοια, εξοπλισμός των παραλίων. Αυτό θα ήταν κάτι που πραγματικά θα βοηθούσε. Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε εγκρίνει τότε να βάγισε η προσπάθεια που κάνουμε. Παραμένουμε στις 15. Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια, αν και εφόσον στη νέα Δημοτική Θητεία, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο δώσει τη δυνατότητα στην κοινοφελή επιχείρηση, αυτή εμένα θα είναι η πρότασή μου ξανά, να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο και να αυξήσουμε τον αριθμό αυτό. Κύριε Μελίνα, αναφορικά με τις γαλάζιες σημαίες, τα κοινότητα σε παραλίες πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε αμαία. Τι γίνεται με τις παραλίες που μπορούν τα αμαία να έχουν όχι μόνο πρόσβαση, αλλά μπορούν να κολυμπούν, για παράδειγμα, με την εγκατάσταση του Σιτράκου. Βλέπουμε ότι από πέρσι έχει παγώσει λίγο το θέμα. Δεν έχει παγώσει, ίσα-ίσα από πέρσι ξεκόλλησε το θέμα. Η διαδικασία με τα σιτράκ ήταν γνωστή, υπήρχε ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν σε εκκρεμότητα, είχε προμηθευτεί ο Δήμος ένα σιτράκ και στο διαγωνισμό για την προμήθεια των υπολείπων είχαν γίνει ενστάσεις, δικαστικές διαδικασίες μεταξύ των συμμετεχόντων του διαγωνισμού, πράγμα το οποίο καθυστέρησε πάρα πολύ την προμήθεια. Η προμήθεια των σιτράκ ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, που μας πέρασε, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2022, και φέτος θα τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα σιτράκ. Πέρα βέβαια από τα σιτράκ, έχουμε και τους διαδρόμους αυτούς που είχαμε προμηθευτεί και τα κινούμενα καθίσματα με τους τροχούς, τα τροχήλατα μάλλον καθίσματα, τα οποία θα τοποθετηθούν σε κάποιες παραλίες.